Και χαρά για μας στην τηλεφωνική μας γραμμή ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της MRB, ο κύριος, γνωστός σε όλους έτσι, ο κύριος Δημήτρης Μαύρος. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο. Διάβασε εσύ τον πρώτο τίτλο των νέων σήμερα. Διαβάζω σήμερα τον πρώτο τίτλο των νέων, το πρωτοσέλιδο. Τι αλλάζει στο εκλογικό σκηνικό, το δημοσκοπικό κλίμα μετά τα Τέμπη. Μαθαίνουμε επίσης και νομίζω εγκύρως ότι από σήμερα θα αρχίσουμε να βλέπουμε και δημοσκοπήσεις. Εκλογές σε νέο σκηνικό καθημερινή. Έχουμε λοιπόν νέο σκηνικό. Υπάρχει νέο πολιτικό σκηνικό κατά τη γνώμη σας, κύριε Μαύρο? Εξαρτάται τι ορίζει κανείς νέο. Σωστό. Έτσι. Αυτό το οποίο έχει συμβεί στη χώρα δεν μπορεί να μην έχει επηρεάσει τα πάντα. Έτσι, τα πάντα έχουν επηρεαστεί. Τώρα, το θέμα των δημοσκοπήσεων θέλει μία πολύ μεγάλη προσοχή, διότι θα σας πω το εξής. Πρώτον, δεν μπορείς να μην μετράς, διότι είμαστε όπως και να το κάνουμε σε προεκλογική περίοδο, άρα λοιπόν ο καθένας δικαιούται να μετράει, έτσι, γιατί πρέπει να ξέρει πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια εξαγρίωση από τον κόσμο δικαιολογημένη, η οποία κάθε τι το οποίο συμβαίνει και μοιάζει συναισθηματικά να μην μοιάζει, δεν λέω είναι, συναισθηματικά κάπως μπορεί να θεωρήσει ότι όλα τα είχαμε, θέλουμε και δημοσκοπήσεις τώρα. Αυτό πρέπει να το ζυγίσουμε λιγάκι. Μιλάω για τη δημοσίευση δημοσκοπήσεων και όχι για την υλοποίηση δημοσκοπήσεων. Πάντως η αλήθεια είναι ότι όταν σας τηλεφωνήσαμε και τώρα δεν έχουμε πρόθεση και διάθεση να συζητήσουμε τις δημοσκοπήσεις. Έχουμε όμως πρόθεση και την διάθεση να συζητήσουμε μαζί σας τι αλλάζει, τι τάσεις υπάρχουν. Άλλωστε δεν μπορούμε να συζητήσουμε πάνω σε κάτι το οποίο δεν έχει γνωστοποιηθεί. Ούτε εμείς είπαμε, ούτε αριθμούς, ούτε τίποτα από το πρωί. Δεν είπαμε, αν και κάτι μας έχουμε μάθει, δεν λέμε τίποτα γιατί πρέπει να έχουμε δει μπροστά μας. Και υπάρχει και αυτό που λέτε, ναι, ότι ο κόσμος να πει ότι αφήστε μας με τις δημοσκοπήσεις. Αλλά το πολιτικό σκηνικό είναι άλλο πράγμα. Και είναι κάθε φορά οι δημοσκοπήσεις, έχουν δίκιο αυτοί που λένε, απεικόνες τις στιγμές. Τώρα είναι η οργία, αύριο θα είναι προφανώς οριμότερες σκέψεις, έτσι γίνονται αυτά. Τώρα το ερώτημα όμως να επανέλθουμε είναι. Υπάρχει λοιπόν νέο πολιτικό σκηνικό κατά τη γνώμη σας? Με τους ίδιους πρωταγωνιστές ή και με άλλους? Ναι. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή είναι ότι επειδή παραδοσιακά εμείς στην MRB μετράμε τα συναισθήματα των Ελλήνων και πολλοί τα έχουν μετρήσει, απλά εμείς έχουμε μια συνέπεια διαχρονική στο να τα μετράμε με τον ίδιο τρόπο συνέχεια. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι η χρονοσειρά πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου στα συναισθήματα των Ελλήνων τον τελευταίο καιρό επικρατούσαν ο φόβος, η οργή, η παρέτηση και μετά ακολουθούσε η ελπίδα. Το θέμα είναι ότι στην τελευταία διαθέσιμη μέτρηση που έχουμε στα χέρια μας, που έχει δημοσιευθεί εννοώ, στην πρώτη θέση βρισκόταν δύο συναισθήματα, η οργή και ο φόβος, με ίδιο ποσοστό, 46,8%, και με την οργή απλά να ανεβαίνει με μεγαλύτερες ταχύτητες διαχρονικά από ότι ο φόβος. Ναι. Αυτό το πράγμα ήδη εμάς, αναλύοντας την κατάσταση, μας φόβιζε ήδη. Διότι όταν εννοείται. Ναι, αυτό εννοώ. Ήδη μας φόβιζε, διότι όταν σε μια χώρα επικρατεί ο φόβος, τότε συνήθως ο κόσμος λειτουργεί πιο συστημικά ή αν θέλετε πιο οργανωμένα ή αν θέλετε ακόμα και λίγο πιο προβλέψιμα, διότι συνήθως πάει σε επιλογές οι οποίες είναι περισσότερο θεσμικές, αναζητώντας την ασφάλεια. Όταν όμως σε μια χώρα επικρατεί ή τελικώς νικήσει η οργή, τότε ο κόσμος σημαίνει ότι βρίσκεται σε μια εντελώς απρόβλεπτη φάση, είναι ικανός για το οτιδήποτε, δεν τον ενδιαφέρουν πλέον γιατί δεν μπορεί να τις βρει ενδεχομένως λύσεις οι οποίες να του δημιουργούν ασφάλεια και σιγουριά. Άρα απελευθερώνονται από μέσα του δυνάμεις οι οποίες
πλέον τον κάνουν απρόβλεπτο. Να κάνω μια ερώτηση. Λοιπόν, να σας αυτό, πω διευκρινιστική, ναι. Ναι, να σας το, ολοκληρώσω και γιατί ενδεχομένως σας ευχαριστούμε όλοι. Η οργία αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ξεπερνάει το 60 με 65%. Αυτό ακριβώς ήθελα να σας ρωτήσω. Είναι τεράστιο ποσοστό, ε. Έτσι. Το έχουμε δει στο παρελθόν αυτό, ποτέ. Ποτέ. Ούτε στην επίπεδο, στην περίοδο των μνημονίων ή τον Γρηγορόπουλο που είχαμε μια ένταση. Ήταν φόβος τότε πιο ψηλά. Φόβος. Και στο ήταν, μάτι, ήταν, στο μάτι. Στο μάτι δεν το θυμάμαι απ' έξω αυτή τη στιγμή. Αλλά εγώ το ποσοστό αυτό τον τελευταίο καιρό για μένα. Νομίζω ότι λειτουργεί συγκεντρωτικά έτσι. Γιατί είναι τώρα 15 χρόνια που έχει φάει πολύ μεγάλη πίεση ο κόσμος και έχει δει πολλά πράγματα και τώρα λειτουργεί συγκεντρωτικά. Νομίζω, δεν ξέρω τώρα. Φαντάζομαι για παράδειγμα στην περίοδο της πανδημίας πρέπει να ήταν πολύ χαμηλό αυτό το συναίσθημα. Κοιτάξτε, τότε επικρατούσε φόβος γιατί πολλά πράγματα ήταν άγνωστα και ο κόσμος φοβόταν, δεν ήξερε από πού να του έρθει. Το ίδιο συνέστημα επικρατούσε και στην περίοδο του COVID. Ερώτημα τώρα πάνω σε αυτό. Αυτή η οργή, κατά τη γνώμη σας, μπορεί. Δεν είναι. Οι εκλογές στην χειρότερη των περιπτώσεων θα είναι σε 2 μήνες από τώρα. Δεν, έτσι φαίνεται. Ερώτημα. Μπορεί και φαντάζομαι θα έχετε και ερώτημα γενικώς, θα ξέρετε κάτι παραπάνω από αυτά που θα μας πείτε. Μπορεί να επηρεάσει την ψήφο των πολιτών και σε τι βαθμό? Ναι, αυτό γνωρίζω το δεύτερο, γιατί φαντάζομαι την επηρεάζει σίγουρα. Αλλά σε τι βαθμό? Μα το υπενήχθηκα προηγουμένως και σας είπα ότι γίνεται απρόβλεπτος και σταματά κατά κάποιο τρόπο να αναζητά θεσμικές ή οργανωμένες ή συστημικές λύσεις. Άρα λοιπόν. Μας το είπατε. Τώρα στο συστημικές και αντισυστημικές, και εδώ θέλω λίγο να το φαντάζομαι, κάποιοι λένε συστημικές είναι τα μικρά, αντισυστημικές είναι τα μικρά κόμματα. Φαντάζομαι δεν εννοείται αυτό, φαντάζομαι ότι εννοείται ακροδεξιές τύπου Κασιδιάρη λύσεις. Καλά καταλαβαίνω ή καταλαβαίνω λάθος? Κοιτάξτε, το κόμμα του κυρίου Κασιδιάρη, οι Έλληνες, ήδη είχε μία δυναμική. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Να μπαίνει στη Βουλή. Ακριβώς. Και σταματώ εκεί. Μάλιστα. Ναι. Τώρα. Η απάντησή μου, Βασίλη, στο ερώτημά σου είναι η λέξη ήδη. Ήδη. Αν δεν υπάρχει κόμμα Κασιδιάρη, αυτή η αντισυστημική οργή πώς θα μπορούσε να εκφραστεί? Γιατί υπάρχει και αυτή η πιθανότητα, δεν το ξέρουμε σίγουρα. Οι ερωτήσεις αυτές υπάρχουν πλέον ευθέως. Ναι. Έτσι. Ρωτάτε στις δημοσκοπήσεις. Αν δεν υπάρχει κόμμα Κασιδιάρη, ναι, τι θα ψηφίζατε. Αυτό. Ναι. Χαίρομαστε, ωραία που τα λέει. Ναι. Προσπαθώ, επειδή δεν έχουν δημοσιευθεί πράγματα, να είμαι πολύ προσεκτικός στο τι λέω. Έτσι. Σας λέω λοιπόν ότι πάει προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, την οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας την πω. Κοινοβουλευτική. Κοινοβουλευτική βεβαίως. Έτσι. Με προοπτική εξουσία ή χωρίς προοπτική εξουσία? Χωρίς προοπτική εξουσία. Μάλιστα. Εντάξει. Τα είπε όλα. Καταλάβαμε. Ερώτημα τώρα. Αυτό, ναι, η συστημική ψήφος. Θίγονται όλα τα κόμματα το ίδιο? Θέλω να πω, κυβέρνηση και αντιπολίτε και αξιωματική αντιπολίτε, που είναι τα κόμματα εξουσία. Και Πασόκ που είναι ακόμα. Υποθέτω πω είναι δημοκρατία. Θα πρέπει να τρώει λογικά τη μεγαλύτερη. Κατά τη γνώμη σα, να το πω αλλιώ, δεν ρωτάω τι γίνεται με τι δημοσκοπήσει. Κατά τη γνώμη σα, πώ θα εξελιχθεί αυτό? Προσπαθώ και εγώ να μην δυσκολέψω πολύ τον κύριο Μαύρο. Ξέρει, μόνο του ξέρει. Ναι, δεν ξέρω μόνο μου, παιδιά. Είμαι ένα απλό στρατιώτη, έτσι. Δεν. Που στην πραγματικότητα η ευθύνη που έχω απέναντι στην Ελλάδα είναι να εκπροσωπώ όσο μπορώ περισσότερο ανοιχτά και αντικειμενικά τον Έλληνα πολίτη. Δεν προσπαθώ να κάνω τίποτε άλλο απολύτως. Και το έχετε για μια σχέση και του σειρμού η έκφραση, το έχετε διαχρονικά πετύχει και με το παραπάνω, κύριε Μαύρο. Ναι, το θέμα είναι ότι η γιαγιά μου έλεγε ότι η μαϊμού όσο πιο ψηλά ανεβαίνει φαίνεται ένα μέρος του σώματός της όλο και περισσότερο. Γι' αυτό, παιδάκι μου λέει, πρότεσε να είσαι πάντα πλημμένος. Ναι, λοιπόν, θέλει προσοχή. Εν πάση περιπτώσει, γυρίζοντας πίσω στο ερώτημα το δικό σας,
Νομίζω ότι δεν είναι εύκολες εποχές για κανέναν από τους δύο. Από τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, λέτε, έτσι δεν είναι? Ακριβώς αυτό. Για διαφορετικούς λόγους ενδεχομένως. Να το εξηγήσω κάπως την ερώτηση. Γιατί το ένα κόμμα κυβερνάει και το άλλο αντιπολιτεύεται. Το ένα είναι, φαντάζομαι, στο ένα θα είναι η αποτελεσματικότητα ως κυβέρνηση, στο άλλο θα είναι η προοπτική ως πρόταση εξουσίας. Καλά τα καταλαβαίνω ή είμαι μακριά? Όχι, γιατί και τα δύο πλέον έχουν ανακατευτεί. Ξέρετε, μέχρι πρότινος βλέπαμε πράγματα στα δύο κόμματα τα οποία ήταν προφανή. Το ένα κόμμα είχε ικανότητες στην οικονομία, στη διαχείριση καταστάσεων κτλ. Κτλ, στην εξωτερική πολιτική και στην ασφάλεια και δεν συμμαζεύεται. Και το άλλο κόμμα είχε περισσότερο δυναμική σε θέματα που είχαν σχέση με διαφάνειες, με κοινωνική δικαιοσύνη, με τέτοιου είδους διαστάσεις. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει ανακατεμένος ο ερχόμενος. Δηλαδή θα υπάρχει, ας πούμε, ερώτημα στη δημοσκόπηση, είμαι σίγουρος, ότι πώς αξιολογείται την αντιμετώπιση της κυβέρνησης στην ιστορία αυτή, και θα υπάρχει αντίστοιχα, πιστεύετε ότι αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν καλύτερα ή χειρότερα, λέω τώρα εγώ? Όχι. Δεν υπάρχουν τέτοιες ερωτήσεις. Όχι, δεν υπάρχει. Τουλάχιστον δεν υπάρχει σε εμάς. Εντάξει, υπάρχει η actual συμπεριφορά του κόσμου. Ναι. Πώς αντιμετωπίστηκε από εκεί και πώς αντιμετωπίστηκε από εκεί. Και μάλιστα όχι αντιμετωπίστηκε, γιατί αυτό είναι λάθος ερώτηση. Ναι. Αλλά σε αυτή την περίπτωση πάντα ρωτάμε τη στάση. Ναι. Διότι αυτές οι ιστορίες του και αν ήτανε τι θα ήτανε, ναι, ελέγχονται ως προς το πώς απαντούν οι ερωτώμενοι. Μάλιστα, μάλιστα. Ερώτημα τουλάχιστον από μένα. Τελευταία, δεν προλαβαίνουμε. Σε αυτή την ιστορία τώρα, αυτοδυναμία για παράδειγμα, είναι μια λέξη που πρέπει να τη βγάλουμε από το λεξιλογιό μας? Κύριε Σκουρή, η ιστορία της αυτοδυναμίας είχε ερωτηματικά και πριν από τα Τέμπη. Αλήθως. Τώρα ο χρόνος δεν λειτουργεί βοηθητικά στο να κάνει κανείς προβλέψεις, διότι θα σας πω ότι κάποιοι θα λένε η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή θα στουκάρει τον πετό αν δεν έχει ήδη στουκάρει και έχει γίνει σαν την αμαξοστοιχεία με τους επιβάτες. Από την άλλη μεριά θέλω να σας πω ότι στη χώρα, σε αυτή τη Χερσόνησο που κατοικούμε όλοι, υπάρχει η παροιμία που λέει 3 μέρες το θαύμα, 4 το μεγαθαύμα. Που αυτό δεν μπορώ να ξέρω πώς θα λειτουργήσει σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή περνώντας, γιατί αν οι εκλογές, για να το γυρίσουμε αλλιώς το πράγμα, να κάνω εγώ το δημοσιογράφο τώρα, εάν οι εκλογές γίνουν στις 21 Μαΐου όπως ακούγεται, ή ακόμα και αργότερα στις 28 Μαΐου, ο χρόνος ο οποίος μεσολαβεί μέχρι τότε είναι τεράστιος. Ναι. Σκεφτείτε ότι εκεί που είχαμε το φαινόμενο Πολάκη, εκεί είχαμε τα Τέμπη. Και παλινδρομήσαμε στα δύο άκρα. Από το Βόρειο Πόλο βρεθήκαμε στο Νότιο Πόλο ή αντίστοιχο, όπως θέλετε πείτε. Μία μέρα, ένας αιώνας, έλεγε ένας μεγάλος λογοτέχνης. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά, ευχαριστούμε. Δημήτρης Μαύρος, πρόεδρος MRB. Λοιπόν.